Ελάτε μέσα. Απόψε θα περάσουμε τη νύχτα εδώ, αφού μου είσαι τόσο ευαίσθητη. Κυρία Μέρη, βασικά βρέχει έξω. Και έχουμε μια τρύπα στη σκηνή μας. Ή μήπως κάποιος πρέπει να πάει στον κήπο πριν έρθει εδώ. Μα γιατί πάλι μου τη λέτε. Μια φορά μπέρδεψα την τουαλέτα με το κιόσκι. Πρέπει να μου το θυμίζετε για την υπόλοιπη τη ζωή μου. Το βιβλίο με τα ξόρκια μου βράχει το ολόκληρο. Πώς θα κάνω τώρα να γίνει καλύτερος ο καιρός. Δεν είστε σχολιαρόπαιδες, εσείς είστε γκρινιάριδες. Πώς ζουν οι αρχαίοι άνθρωποι, Πώς. Σε σπηλιές. Χωρίς αέριο, χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρισμό. Λες και ζούμε διαφορετικά στο κάμπινγκ τώρα. Να πάρει. Καημένοι αρχαίοι άνθρωποι, ας τους βοηθήσουμε να στείλουμε λίγα χρήματα. Βασικά οι αρχαίοι έχουν πεθάνει ήδη. Τι ήδη, ο Θεέ μου, είναι τόσο λυπητερό. Μην ανησυχείστε, σας παρηγορήσω. Ρος, πάρε τα χέρια σου που πάνω της τώρα. Καλά που το ξέρεις, με παραμονεύεις. Λοιπόν, ηρεμήστε. Πρέπει να ορίσω κάποιον αρχηγό τώρα. Ναι. Δύσκολη επιλογή. Εντάξει, εγώ ορίστε υπεύθυνη σήμερα. Λοιπόν, πάω έξω εγώ. Να είστε φρόνιμοι. Λοιπόν, εγώ είμαι το αφεντικό και εσύ είσαι ο προτακτικός μου. Γιατί είσαι το αφεντικό? Γιατί είμαι πολύ πιο ψηλός από σένα. Ναι, και η καμιλοπόρταλ είναι ψηλή, αλλά δεν έχει καθόλου κεφάλαιο. Το ξέρεις πως η καμιλοπόρταλ μπορεί να σου σπάσει το κεφάλι. Λοιπόν, κορίτσια, λέω να πάμε. Θα κρατήσει πολύ καιρό αυτό. Χωρίς μυαλό δεν ξέρεις ούτε που είναι το κεφάλι μου, εσύ. Μην ανησυχείς, θα σε χτυπάω μέχρι να το βρω. Θα χτυπάς τα τουβάρια και θα νομίζεις πως είμαι εγώ. Ένα που είναι σημαντικό τόσο μικροσκοπικός που είσαι. Ποιον πρέπει να υπηρετούμε τώρα εμείς. Ποιος είναι πιο σημαντικός από εσάς? Εγώ! Δεν κατάλαβα. Δεν μας κορυδεύσεις, κάνουμε και δύο κουμάντο. Γι' αυτό πηγαίνετε για ύπνο και είμαστε αγλίτες που θα βλέπουμε θρίλερ. Κορυσία, προτείνω να κάνουμε ένα πάρτι. Ξέρω κάτι κουλ αγόρια εδώ κοντά που κάνουν κουλ πάρτι. Τέλεια, σιγά μην πάω να κοιμηθώ. Καλά είστε τρελές. Τα αγόρια θα σας δουν και θα τα πούνε στην κυρία Μέρη. Αυτοί θα βγουν ήρωες και εσείς τιμωρημένες. Μαύρη Έλενα, μην είσαι σαν την Τζούλια. Πάμε για διασκέδαση. Ας διαλέξουμε το πιο ωραίο στυλ. Θα ξεράσουμε το ουράνιο τόξο. Μαύρη Έλενα, είσαι πολύ μοδάτη. Θα σε φωνάζω ουράνιο τόξο. Το μαύρο είναι κάπως περίεργο. Μήπως θα φτιάξω λίγο το look μου, τι λέτε? Τώρα είμαι μοδάτη. Τώρα είσαι μαυράτη. Κορίτσια, πάμε να κανονίσουμε την έξοδό μας. Τι άλλο να κάνουμε. Θα κανονίσουμε την έξοδό μας. Δεν μας θυμάται κανένας. Ενδιαφέρον. Και όπου πηγαίνετε εσείς τώρα? Δεν είναι κανείς εδώ. Χωράς αλλιώς εκεί μέσα? Όχι. Λοιπόν, βγείτε έξω, ξέρουμε ότι είστε εκεί μέσα. Μήπως να μένουμε σπίτι τελικά? Έλενα, είμαστε σχεδόν έτοιμες, για να μείνουμε σπίτι. Θα φύγουμε ήσυχα. Ναι, αλλά πώς το καλά θα φύγουμε?
Λοιπόν, τα αγόρια βλέπουν ακόμα ταινίες δρόμου. Και γιατί δεν κοιμάστε? Απλώς ήρθαμε να σας πούμε καληνύχτα. Γεια, γεια. Και μην μας διακόπτετε. Οι πελάτες μας είναι έτοιμοι. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Μάλλον έσβησε το φως. Βασικά οι δαίμονες μοιάζουν τελείως διαφορετικά από αυτό. Και τα πρόσωπά τους είναι άγρια, σαν τα δικά σας τώρα δηλαδή. Απλώς θέλαμε να πιούμε λίγο νερό. Και αυτό τι το θέλετε? Για να μην κρυώσουμε. Εγώ το κατάλαβα. Το ήξερα που ήθελαν να πάνε. Τι κατάλαβες εσύ? Δεν πηγαίναμε πουθενά. Θέλετε να πάτε στο νεκροταφείο? Πού άλλο θα πηγαίνατε με την Έλενα? Σας έπιασα. Λες ότι μόνο στο νεκροταφείο μπορεί να πάει κάποιος μαζί μου? Λοιπόν, ποιος άλλος είναι έξυπνος και ξέρει που θα πάμε? Εγώ δεν ξέρω και δεν θέλω να μάθω. Τέλεια. Πάμε, κορίτσια. Αλλά θα έρθουμε μαζί σας. Αποκλείεται. Δεν πρόκειται να τους αφήσουν να περάσουν. Θα τους περάσουν για παιδάκια. Μήπως θα τους φτιάξουμε κάπως? Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο πάρτι χωρίς αυτές. Αχα, θέλω να χορέψω. Καλύτερα να χορέψεις κανένα αργό. Μπορεί να σου πάει καλύτερα από αυτό που κάνεις τώρα. Αχα. Λοιπόν, πώς ήταν η ιδέα μου? Ήταν τέλεια. Ναι, μαύρη Έλενα. Μαύρη Έλενα. Έλενα. Είναι έτοιμο το φίλτρο. Ποιο φίλτρο? Τι έγινε, κοιμήθηκες? Κορίτσι, μήπως να μην πάμε καλύτερα? Θέλω να κοιμηθώ τώρα. Επίσης είδα ένα όνειρο για μία κότα που πέθανε και αυτό δεν είναι καλό. Καλά, τι είσαι εσύ, χωρία το πουλα. Πάμε έξω λοιπόν. Και αναρωτιέμαι, για πού να μαζευτήκατε εσείς έτσι όμορφοι ντυμένοι? Δεν μου φαίνονται για μπιτζάμες αυτά που φοράτε.
Α, μαζεύτηκαν να πάνε σε ένα πάρτι αυτές. Αυτοί εδώ μας κάλεσαν. Ναι, και εμείς δεν θέλαμε καθόλου να πάμε. Αλλά μας αφήλησαν. Τι λέτε? Μα πώς? Όλη τιμωρία. Αύριο επιστρέφουμε στο κάμπινγκ και θα κοιμηθείτε στις σκηνές σας. Στις βρεγμένες σκηνές. Σας το είπα ότι το κοτόπουλο το πεθαμένο δεν είναι καλό σημάδι. Στα δωμάτια σας! Μαζεύτηκαν να χορέψουνε μέσα στη νύχτα. Ναι, αγάπη μου. Να πάμε στην δίσκο. Σε κλαμπ. Ω, θα χορέψουμε σαν τις παλιές τις ημέρες στην δίσκο. Θέλω να φύγω. Πάρτε με από εδώ πέρα. Θέλω να φύγω από εδώ.